P30 Pro, ο διάδοχος ενός από τα σημαντικότερα smartphone στην ιστορία της Huawei, παρουσιάστηκε πριν λίγο στο Παρίσι, θέλοντας να αλλάξει τους κανόνες της φωτογράφησης με ένα smartphone, όπως χαρακτηριστικά ενέφερε η κινέζικη εταιρεία. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, το P30 Pro φέρει σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση, αφού αυτή μοιάζει αρκετά με αυτή του Mate 20 Pro, κάνοντας ακόμη λιγότερες τις διαφορές των δύο κορυφαίων σειρών της Huawei. Αρχικά, οι διαστάσεις οθόνης μεγαλώνουν στις 6,47 ίντσες, με τις κριτές πλευρές όχι μόνο στο εμπρόστιο μέρος αλλά και στο πίσω να θυμίζουν Galaxy, ενώ και η αναλογία της συσκευής πλέον είναι 19.5:9, κάνοντας εύκολο το κράτημά της. Και σε αυτό το μοντέλο, η Huawei στηρίζεται στην OLED τεχνολογία, η οποία ξεχωρίζει για τα εξαιρετικά χρώματα, χωρίς να ξεφεύγει από την Full HD Plus ανάλυση, κυρίως για λόγους αυτονομίας. Με τα μικρότερα περιθώρια από κάθε άλλο μοντέλο της, η Huawei έχει μεταφέρει τον αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος κάτω από την οθόνη, ο οποίος δουλεύει σχετικά καλά, αλλά όχι αστραπιαία όπως το P20 Pro. Μία ακόμη αλλαγή, προκειμένου η οθόνη να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την πρόσωψη, είναι η απουσία ακουστικού. Με τη συσκευή να ενσωματώνει τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης, η οποία μετατρέπει ολόκληρη την οθόνη σε ακουστικό. Τη θέση του άσχημου notch παίρνει αυτή τη φορά μια μικρή οπή σε σχήμα σταγόνας, πίσω από την οποία κρύβεται η selfie κάμερα των 32 MP. Πάντα διάβροχο και με στερεοφωνικό ήχο, το P30 Pro κρύβει στο εσωτερικό του το Kirin 980 chipset που είδαμε και στο κορυφαίο Mate 20 Pro λίγους μήνες πριν, συνοδευόμενο αυτή τη φορά όμως από 8GB μνήμη και 128GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Οι επιδόσεις του είναι αναμενόμενα κορυφαίες, όπως θα αρμόζει άλλωστε σε μια ναυαρχίδα, τρέχοντας Android 9 σε συνδυασμό με το περιβάλλον EMUI 9.1. Ο τομέας που πάντα ξεχωρίζει σειρά P και φυσικά το P30 Pro δεν είναι άλλος από αυτόν της φωτογραφίας, όπου για πρώτη φορά βρίσκουμε ενσωματωμένη τετραπλή κάμερα σε συνεργασία με την Leica, όπως συμβαίνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Η συνταγή και φέτος θεωρείται επιτυχημένη, αφού φέρει την κινέζικη εταιρεία και πάλι στην κορυφή της λίστας DxOMark. Ο κύριος αισθητήρας ονομάζεται Super Spectrum και έχει ανάλυση 40 MP, αποτελώντας σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το περσινό μοντέλο, υποστηρίζοντας οπτική σταθεροποίηση αλλά και διάφραγμα 1.6. Όπως μας επισημάνθηκε, οι μηχανικοί της Huawei προχώρησαν σε τεράστιες βελτιώσεις σε επίπεδο αλγορίθμων, επιτρέποντας λειτουργίες που δεν έχουμε ξαναδεί σε smartphone. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η απόδοση της κάμερας σε νυχτερινές λήψεις, η οποία σε συνδυασμό με την λειτουργία μακράς έκθεσης αλλά και με την υποστήριξη ISO που φτάνει το εξωπραγματικό 409.600, εντυπωσιάζει με το αποτέλεσμά της. Ο τηλεφακός ανάλυσης 8 MP διαθέτει περισκοπικό σχεδιασμό χωρίς να προεξέχει πολύ από το σασί της συσκευής και δίνοντας τη δυνατότητα οπτικού zoom 5P αλλά και υβριδικού zoom 10P χωρίς απώλειες. Η Huawei δίνει μάλιστα τη δυνατότητα για ψηφιακό zoom που φτάνει ακόμα και το 50P, αν και ο θόρυβος γίνεται εμφανής όσο φαίνουμε πιο κοντά το αντικείμενο. Για πρώτη φορά σε smartphone της σειράς P βρίσκουμε υπερευρυγόνιο φακό με ανάλυση 20 MP και διάφραγμα 2.2, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να προχωρήσει σε εντυπωσιακές πανοραμικές φωτογραφίες, με την κινέζικη εταιρεία να έχει διορθώσει σε μεγάλο βαθμό την παραμόρφωση στις δύο άκρες. Η τέταρτη κάμερα ονομάζεται Time of Flight και τη βλέπουμε ολοένα και πιο συχνά σε smartphones. Η παρουσία της στο P30 Pro δίνει τη δυνατότητα για πιο εντυπωσιακές bokeh φωτογραφίες, αλλά και την παρουσία εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας με δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων μεταξύ δύο σημείων, αλλά και του ύψους. Παραδεχόμενοι ότι η λήψη βίντεο αποτελούσε την αχίλιο πτένα της στα προηγούμενα μοντέλα, η Huawei δίνει τη δυνατότητα στο P30 Pro για την καλύτερη σταθεροποίηση που έχουμε δει ποτέ σε smartphone, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα συστήματα OIS και ICE. Ακόμα, όπως διαπιστώσαμε, ένα μέρος των εντυπωσιακών δυνατοτήτων της κάμερας κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού περνά και κατά την εγγραφή βίντεο, ενώ υπάρχει και δυνατότητα οπτικού zoom 5P. Η αυτονομία του P30 Pro κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, αφού διαθέτει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτή του Mate 20 Pro, με τα δύο μοντέλα να μοιράζονται την ίδια μπαταρία χωρητικότητας 4.200 mAh. Η φόρτισή της μάλιστα γίνεται με αρκετά γρήγορο τρόπο, χρησιμοποιώντας τον φορτιστή των 40 W που περιέχεται στη συσκευασία και με το 70% της φόρτισης να ολοκληρώνεται σε 30 μόλις λεπτά. Ένα ακόμη κοινό στοιχείο είναι η υποστήριξη αντίστροφης ασύρματης φόρτισης, με την πλάτη της συσκευής να μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να φορτίσει άλλες σύμβατες ασύρματες συσκευές. Το Huawei P30 Pro αναμένεται να κυκλοφορήσει στη χώρα μας στις 2 Απριλίου σε 3 gradient χρώματα, με το Aurora να αποτελεί στην ουσία τον διάδοχο του περσινού Twilight. Πολύ περισσότερο όμως θα έχουμε να πούμε στην πλήρη παρουσίαση της συσκευής τον επόμενο μήνα.